Είχαμε την ανακοίνωση και νέων νεκρών. 39 έχουν φτάσει οι νεκροί στην Ελλάδα. Και αυτό που προκαλεί έτσι ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένας 40χρονος, συγγνώμη, ο οποίος όμως είχε προβλήματα υγείας. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, λίγο αργότερα αν θέλετε, αφού προηγουμένως καλημερίσουμε και ευχηθούμε και καλή εβδομάδα τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Ανδρέα Πάτση. Κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Πώς την παλεύετε την κατάσταση, πώς τη βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση με τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις? Κοιτάξτε, παρότι οι βουλευτές δεν έχουμε περιορισμούς, το γνωρίζετε αυτό, διότι πρέπει να ασκούμε τα καθήκοντά μας στο μέτρο βέβαια που είναι εφικτό και αναγκαίο. Παρ' όλα αυτά, όλοι έχουμε αυτοπεριοριστεί, διότι προσπαθούμε να μειώσουμε τις όποιες πιθανότητες, είτε να γίνουμε δέκτες, είτε να γίνουμε πομπή ενός αυτού του ιού. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Μίμη, ότι μπορεί πολλοί να νοσούν, να έχουν τον ιό, αλλά λίγοι θα νοσήσουν, και άρα συνεπώς δεν γνωρίζουμε πόσος κόσμος μπορεί ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να είναι φορέας του ιού, και συνεπώς πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Προσπαθούμε μέσα από το σπίτι μας, που δαπανούμε πάρα πολλές ώρες εργασίας προκειμένου να λύνουμε θέματα, το μετατρέψαμε ουσιαστικά σε ένα γραφείο και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και της κυβέρνησης, όπως κάθε μέρα αυτές εξαγγέλλονται. Είναι μια δύσκολη εποχή, νομίζω, για όλους μας. Θα πρέπει να δείξουμε αυτοπεριορισμό, θα πρέπει να αφήσουμε τις εξυπνάδες ότι εμένα δεν με πιάνει ή από δεν έχει εδώ δεν θα έρθει ποτέ. Δυστυχώς είναι ένας ιός φωνικός, ο οποίος δεν ξέρεις πότε και ποιανού θα χτυπήσει την πόρτα. Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως ότι πέθανε ένας 40χρονος, ο οποίος όμως είχε κάποια προβλήματα υγείας. Ξέρετε, αυτό να μην δημιουργεί ένα άλλο, ότι εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι καλά, είμαι υγιής, είμαι δυνατός οργανισμός, δεν θα πάθω κάτι. Δεν πρέπει να σπείρουμε πανικό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαστε εγκρατείς και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε μακάρι το συντομότερο δυνατό και πιο ανώδυνα να ξεπεράσουμε το κίνδυνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ιός δεν κοιτά ηλικίες, χτυπά παντού, και δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί νέοι, το λέω έτσι σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οτιδήποτε συμβαίνει αλλού, μην νομίζετε ότι δεν μπορεί να χτυπήσει τη δική μας πόρτα, δηλαδή μην έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση. Mm-hmm. Απλώς η Ελλάδα πήρε πολύ πιο γρήγορα τα προληπτικά μέτρα που έπρεπε να πάρει, δίνει τις απαραίτητες συστάσεις, παρακολουθεί μέρα με τη μέρα. Βεβαίως υπάρχει και μια ανησυχία έκδηλη και φαίνεται, αν θέλετε, στα χείλη και του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών, αλλά και των επιστημόνων, ότι μπροστά μας έχουμε ενδεχομένως ένα Γολγοθά. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να μην το ελαφρά την καρδία τα προσπερνάμε όλα αυτά και να mm-hmm. ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες. Μην το πάρουμε αψήφιστα. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακούγαμε πριν τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον υπουργό, ο οποίος μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε και έλεγε ότι στις 10 θα έχουμε ανακοίνωση και νέων μέτρων τα οποία θα πάρθουν από την κυβέρνηση. Θέλω να μου πείτε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα μας, κύριε Πάτση? Πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα, και μακάρι να έρθει σύντομα αυτή, έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί? Είναι γεγονός και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η επόμενη μέρα σε κάθε περίπτωση θα είναι δύσκολη, και θα είναι δύσκολη κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, διότι η Ελλάδα είναι μέσα σε μια ύφεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιχειρηματικότητα έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν αχτίδες φωτός μιας ανάκαμψης και μιας επανεκκίνησης των μηχανών της οικονομίας. Κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει είναι ο χρόνος όπως θα δοθεί τώρα πλέον η επανεκκίνηση. Δηλαδή, όσο πιο πίσω πάμε, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Χάνεται η τουριστική περίοδος, ήδη το ξέρετε πάρα πολύ καλά, Ελλάδα. Ο τουριστικός προορισμός είναι μια τεράστια βιομηχανία για τη χώρα μας που αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Η κυβέρνηση ήδη έριξε στην οικονομία μέσα ένα πακέτο ύψους 10 δισεκατομμυρίων, περιέλαβε πάρα πολλές επιχειρηματικές μονάδες. Από ό,τι γνωρίζω από υπουργούς με τους οποίους συνομιλώ, το σύνολο των επιχειρήσεων, και πιέζουμε και εμείς οι βουλευτές προς αυτή την κατεύθυνση, κοιτάξτε, γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της τοπικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, προκειμένου όλοι, μα όλοι, να μπορέσουν να ενισχυθούν για να κρατηθούμε ζωντανοί, σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Πριν κάνουμε αυτή την κουβέντα, είχα ανεβάσει και στο blog του ΑΕΤΟΥ αλλά και στο starpavlafm.gr, κύριε βουλευτά, το mail του ΑΕΤΟΥ, όπου ζητούσα από τον κόσμο να υποβάλουν και αυτοί οι ερωτήσεις. Έχω αρκετές από αυτούς να σας υποβάλω στην συνέχεια. Και πολύ καλά κάνετε.
Θα ξεκινήσω με μία από αυτές, όπου κάποιος φίλος ρωτάει τα εξής, λέει: «Κύριε Πάτση, λόγω της κρίσιμης κατάστασης που διανύουμε, έχει μειωθεί στο ελάχιστο η διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων έργων και η σύναψη συμβάσεων, ενώ οι προθεσμίες του ΕΣΠΑ εξακολουθούν να τρέχουν κανονικά. Ευελπιστούμε όλοι ότι σε λίγο διάστημα θα ξεπεράσουμε την δύσκολη αυτή κατάσταση και η οικονομία θα πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει με δυνατούς ρυθμούς. Σε ποιες κινήσεις προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν σταματήσει τους διαγωνισμούς έργων, προμηθειών κτλ., ώστε να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών το μεσοδιάστημα αυτό και να δώσει την δυνατότητα στις εργολαβικές εταιρείες και το εργατικό δυναμικό της χώρας να μπει αμέσως στην παραγωγή των δημοσίων έργων που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ?» Αυτή είναι η ερώτηση, κύριε Βουλευτά. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Θα την κρατήσω να τη μεταφέρω στον αρμόδιο υπουργό για να σας δώσω και μια πιο συγκεκριμένη και σωστή απάντηση, γιατί δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Την κατέγραψα ήδη και σύντομα μέσω πάλι του σταθμού σας θα πατήσω στο φίλο μας, αν δεν έχει προλάβει να πατήσει ήδη ο αρμόδιος υπουργός. Άλλη ερώτηση πάλι από φίλους ακροατές και αναγνώστες. Γιατί βρίσκεστε στην Αθήνα και μακριά από τα Γρεβενά, ενώ χθες υπήρξε μια σύσκεψη του ΕΟΔΗ με τις αρχές του νομού και εσείς δεν ήσασταν εκεί? Μια σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο, παρουσία της διοικήτριας του νοσοκομείου, του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη. Κοιτάξτε, το θέμα της μη παρουσίας μου είναι μια συνειδητή μου επιλογή. Στην παρούσα φάση, από τη στιγμή που υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα, να μην μετακινούμε, όχι για λόγους προσωπικής μου ασφάλειας, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό μου, αλλά έχει να κάνει και με όσους έρχομαι σε επαφή. Επειδή και η κυβέρνηση έχει δώσει μια σαφή οδηγία σε όλους τους βουλευτές, όπως ξέρετε, και να κλείσουμε τα πολιτικά μας γραφεία, γιατί ήδη μέσα και στο κοινοβούλιο, σε βουλευτικό επίπεδο, είχαμε κάποια κρούσματα με τα οποία είχαμε έρθει λίγο πολύ όλοι σε επαφή με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, να επιλέξουμε μόνο τον τρόπο της τηλεφωνικής ενημέρωσης ή παρέμβασης ή των τηλεδιασκέψεων. Άρα συνεπώς και ενημερώνομαι και μιλάω με όλους τους φορείς, με τους αρμόδιους φορείς και είμαι γνώστης όλο το θέμα και τις οδηγίες δίνω και μεταφέρω τα θέματα στα αρμόδια υπουργεία. Οπότε είναι ο σύ παρόν, είναι σαν να είμαι ήδη εκεί, λειτουργώ κανονικά σαν να είμαι στα Γρεβενά, απλά λόγοι προληπτικοί επιβάλλουν τη μη φυσική παρουσία. Όπως ξέρετε, η ίδια η κυβέρνηση όλες τις επαφές, τις συναλλαγές, οι υπουργοί, να σας πω κάτι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι οι υπουργοί πλέον δεν δέχονται κανένα στο γραφείο τους, κανένα απολύτως, όλα γίνονται από μακριά. Είναι το ελάχιστο μέτρο αυτοπροστασίας που μπορούμε να πάρουμε για να μην γίνουμε και εμείς φορείς και μεταφέρουμε το πρόβλημα σε άλλους. Με τη διοικήτρια, παράδειγμα, του νοσοκομείου, μιλάμε τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα. Ή με τους συναρμόδιους φορείς, ή με άλλους φορείς στις άλλες περιοχές, ή με τον υπεάρχη, τον κύριο Μπογιατζίδη. Δηλαδή, κοιτάξτε, επικοινωνία υπάρχει, παρέμβαση υπάρχει. Επίλυση προβλημάτων υπάρχει, αποδέκτης τηλεφώνων γίνομαι πάρα πολλών και ανταποδίδω τα τηλέφωνα και επιλύω θέματα. Νομίζω ότι λειτουργούμε κανονικότατα στο επίπεδο αυτό. Και διαβάζω, βλέπω τώρα τους νομούς όπου δεν υπάρχει επισήμως επιβεβαιωμένο κρούσμα και ανάμεσα σε αυτούς τους νομούς είναι και τα Γρεβενά. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε έτσι? Θα σας πω κάτι. Εάν τηρήσουμε όλους τους κανόνες ασφαλείας, εάν πάρουμε όλα τα πολιτικά μέτρα τα οποία συνεχώς και μετεπιτάσεως εξαγγέλλονται και επαναλαμβάνονται από την κυβέρνηση, εάν αποφύγουμε, γιατί διαβάζω και ενημερώνομαι για μετακινήσεις από όμορους νομούς οι οποίοι γίνονται προς τα Γρεβενά και κυρίως προς το νοσοκομείο. Σας βρίσκει σύμφωνος, κύριε Βουλευτά, αυτό το γεγονός? Όχι, βέβαια. Κοιτάξτε, εγώ δεν στιγματίζω κανέναν πολίτη. Δεν λέω ότι όποιος είναι από τον τάδε νομό είναι φορέας ή δεν είναι φορέας. Όμως επιβάλλεται αυτοπεριορισμός και όπου δεν τηρούμε τους κανόνες υπάρχει και η αστυνομία να επιβάλλει τον νόμο. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αστυνομία και έχω μιλήσει και για αυτό το θέμα ήδη από χθες, να γίνεται ένας έλεγχος όταν κατευθύνονται προς τα Γρεβενά και ποια είναι η κατεύθυνση και κυρίως όλων όσων θέλουν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Και ας εξηγήσω γιατί, διότι θα πρέπει το νοσοκομείο να είναι σε ετοιμότητα να ξέρει ποιος πάει και για ποιο λόγο. Να μην ευνηδιαστεί το νοσοκομείο, το οποίο νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή λειτουργεί άψογα. Νομίζω έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά δεν πρέπει να ευνηδιαστεί από μια αθρώα προσέλευση ενδεχομένων φορέων των ιών χωρίς να το γνωρίζει. Συνεπώς και η αστυνομία θα πρέπει να πάρει τα μέτρα της και η αστυνομία, σας διαβεβαιώ, ότι είναι ενήμερη ήδη για τη θέση μου αυτή και τη θέση της διοικήτριας. Πάντως γνωρίζω εκ των έσω ότι όλοι όσοι ασθενείς πηγαίνουν στο νοσοκομείο Γρεβενών τους αντιμετωπίζουν σαν να έχουν τον ιό. Πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνονται αυτό ακριβώς που είπατε, κύριε Βουλευτά, όλα τα απαραίτητα μέσα. Οπότε δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό
για τους φίλους ακροατές, δεν κινδυνεύει κανείς. Κανένας δεν κινδυνεύει. Το νοσοκομείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Είναι σε συνεχή επαφή και με μένα και με τον Υπεάρχη και με το Υπουργείο Υγείας. Γνωρίζουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι συμβαίνει για το παραμικρό, όπως και για την 90χρονη που μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ κτλ. Όμως είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος προτού μπει κάποιος στα γραμμένα, εάν έχει προορισμό το νοσοκομείο. Γιατί φαντάζομαι άλλος προορισμός δεν πρέπει να υπάρχει, εκτός αν είναι κάτι ιδιαίτερα επίγον, ούτως ώστε να ενημερώνει το νοσοκομείο προτού μπει κάποιος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και του ιδίου, αλλά και του προσωπικού και των υπολείπων ασθενών. Αυτό είναι μια υποχρέωση και της αστυνομίας, εάν εμείς δεν μπορούμε από μόνοι μας να αυτοπεριοριστούμε ή να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Και η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί. Αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω από προχθές για τη θέση μας αυτή. Λοιπόν, μας έχει διαβεβαιώσει, θα το πράξει άμεσα. Πριν έρθω σε ένα. Ναι, ναι. Άντε το έχει πράξει ήδη. Πριν έρθω σε ένα από τα αγαπημένα σας θέματα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, μια ερώτηση πάλι φιλοακροατή. Ύστερα από ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας της Δημοκρατίας πριν από αρκετό καιρό, όπου έλεγε ότι βουλευτής έδειχνε εσάς ξεκάθαρα ότι έχεις πρακτική εταιρεία και μάλιστα είναι ο κουμπάρος του Πέτσα. Ναι, κοιτάξτε, κουμπάρος του Πέτσα είμαι. Αυτό είναι γνωστό, νομίζω το πανελίκο. Την κουμπάρα την είδατε που είχε νοσήσει πριν από μερικές ημέρες. Και όχι μόνο αυτό, έβαλε σε καραντίνα και το Στέλιο τον Πέτσα, ο οποίος δεν είχε νοσήσει, αλλά αναγκαστικά, φανταστείτε ότι επειδή η κυρία Πέτσα είχε τον ιό και ο σύζυγός της και τα παιδιά της μπήκαν σε καραντίνα 14 ημερών, φανταστείτε, και αυτό με εντολή του Τσιόδρα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι και το τι μπορεί να μεταφέρουμε χωρίς να το γνωρίζουμε στον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Γι' αυτό η τεχνολογία μας βοηθάει στο να επιλύουμε πάρα πολλά θέματα και να είμαστε σε άμεση, σε κανονική λειτουργία σαν κράτος, χωρίς να χρειάζεται να ερχόμαστε σε επαφή. Έτσι, η επαφή είναι μόνο ενδεχομένως καμιά φορά μόνο για τη φωτογραφία. Η ουσία μπορεί να λυθεί και αλλιώς. Πάμε λοιπόν όσον αφορά στο δημοσίευμα της Δημοκρατίας. Επειδή ο αγαπητός αγορατής ενδεχομένως δεν άκουσε ούτε την τοποθέτησή μου στο West, την οποία έκανα πριν από τρεις εβδομάδες, αλλά ούτε και την διάψευση που έκανε η ίδια η εφημερίδα, δεν είμαι ιδιοκτήτης καμίας τέτοιας εταιρείας. Και μάλιστα είχα πει αστευόμενος, μακάρι να ήμουν, διότι είναι πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού δισεκατομμυρίων. Οπότε είναι μια ιστορία την οποία έφερε στην επιφάνεια η εφημερίδα, προφανώς διότι είχε συγκεκριμένους στόχους. Μα σας πλήξει. Μάλλον δεν ήμουν εγώ ο στόχος, αλλά περισσότερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διαψεύστηκε, παρατέθηκαν όλα τα ντοκουμέντα που έπρεπε να παρατεθούν. Η εφημερίδα βεβαίως το διέψευσε η ίδια. Το δημοσίευμά της και εκεί σταματάει η ιστορία. Κοιτάξτε, το να προσπαθούμε να κοντίνουμε κάποιους ή να τους χτυπήσουμε ή να τους μειώσουμε φέροντας φανταστικές ιστορίες ή γιατί κάποιος μου είπε κάτι κάποτε ή κάτι νομίζω ότι είναι έτσι, τίτλος τιμής είναι περισσότερο παρά αν θέλετε μείωση της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Όλοι έχουμε μια πορεία στη ζωή, είναι εμφανής, είναι εμφανέστατη, είναι ξεκάθαρη, τη γνωρίζουν οι πάντες. Τώρα για μικροπολιτικούς σκοπούς, αν κάποιοι θέλουν να βλάψουν είτε το κυβερνητικό εκπρόσωπο είτε το βουλευτή λέγοντας ψέματα, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους και βεβαίως υπάρχει και η δικαιοσύνη όπου ήδη έχουν οδηγηθεί σε κάθε των περιπτώσεων. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο αγαπημένο σας θέμα. Πάω στο μεταναστευτικό, κύριε Βουλευτά, για να σας πω ότι είχαμε πριν από μερικές ημέρες την δημοσίευση της κοινής απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συνιστάται η νομική οντότητα των ήδη υπαρχουσών 28 υφιστάμενων δομών που λειτουργούν στην υπηρετική χώρα, έτσι ώστε να περιέλθουν στον διοικητικό έλεγχο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και να ενταχθούν στο οργανόγραμμά του ως περιφερειακές υπηρεσίες υπό την διεύθυνση νέων διοικητών. Καταρχήν, αυτή η απόφαση, η κοινή απόφαση των Υπουργείων, σας βρίσκει σύμφωνο? Ακούστε, ότι έπρεπε κάποια στιγμή να υπάρξει μια διαφάνεια και μια σωστή οργάνωση του θέματος αυτού και να μην είναι στο έλεος, στο ανεξέλεγκτο των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων και στην σπατάλη των πόρων είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είτε και του ελληνικού κράτους, βεβαίως και έπρεπε να γίνει. Βεβαίως και θα έπρεπε να υπάρξει μια διοικητική δομή και βεβαίως θα έπρεπε να υπάγονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ώστε τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν η απόφαση αυτή με βρίσκει σύμφωνο. Αυτό που δεν υπάρχει. Βγαίνουν δηλαδή οι δομοί, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, φεύγουν δηλαδή
η ΜΚΟ που λέγαμε ή που λέγατε, η ΔΟΜ, εν πάση περιπτώσει, από τη διοίκηση και αναλαμβάνει το κράτος τώρα, έτσι δεν είναι? Αναλαμβάνει αυτό, το κράτος και θα ορίσει κυβερνητικούς, θα ορίσει τους διοικητές, τους οποίους αξιολογεί ότι πρέπει να έχει ως διοικητές, με διοικητική δομή, οι οποίοι θα είναι σε απευθείας συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και έτσι όπως είναι και το σωστό να γίνεται, κατά την άποψή μου. Σε αυτό λοιπόν δεν έχω καμία ένσταση και καμία αντίρρηση προφανώς. Και ανάμεσά τους βέβαια είναι και η δομή Γρεβενών που λέει σε ξενοδοχεία του Δήμου Γρεβενών. Αυτό που θα έπρεπε όμως να δούμε, γιατί υπάρχει το ναι μεν αλλά όσον αφορά το νομικό σκέλος και τον τρόπο λειτουργίας των δομών μεταναστών, σας είπα ότι με βρίσκει σύμφωνο, αυτό όμως που θα έπρεπε να δούμε είναι εάν θα έπρεπε να γίνει δομή ή όχι στα Γρεβενά. Διότι αν είδατε στις 28 δομές, οι οποίες δεν προϋπήρχαν όλες, αλλά πάρα πολλές συστήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. αυτή των Σερών, και πάρα πολλές άλλες, δεν υπήρχαν όλες αυτές στην Ενδοχώρα, είναι ο μόνος νομός, και αν το διαβάσετε όλες τις δομές, ο οποίος είναι σε ξενοδοχεία. Όλες οι άλλες είναι σε εγκαταλειμμένα στρατόπεδα, σε παλιές εγκαταστάσεις, σε χώρους οι οποίοι δημιουργήθηκαν έξω από τις πόλεις, αυτό το οποίο και εγώ είχα τονίσει και τόνιζα από την αρχή το ότι θα έπρεπε να γίνει. Εγώ είχα προλογίσει το θέμα αυτό. Κύριε Μήμη, καταρχήν δεν είναι αγαπημένο μου θέμα. Κοιτάξτε, το λέω εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε. Έτσι, ναι. Είναι θέμα. Κάτι είναι το οποίο το πολεμάτε, το παλεύετε. Το παλεύετε εντός εισαγωγικών πάλι. Και θα συνεχίσω να το παλεύω. Ως προς το εξής θα συνεχίσω. Εγώ πριν από μερικούς μήνες είχα προλογίσει τον κίνδυνο να γίνουν αυτές οι δομές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα τότε λοιπόν αναφερθεί ότι υπάρχουν συμφωνίες και συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο με την κυβέρνηση και ότι αυτό είναι ένα θέμα περιφερειακό και δεν είναι του βουλευτή. Για να σας πω γιατί, είναι για να το καταλάβει και ο κόσμος, εάν θα δοθούν κάποιες εγκαταστάσεις, βλέπετε, ας πούμε στο Βόρειο Αιγαίο, η συζήτηση δεν γίνεται με τους τοπικούς βουλευτές, γίνεται με τον Περιφερειάρχη κυρίως και τους τοπικούς δημάρχους για το πώς θα γίνουν, πώς θα γίνουν και το καθεξής. Είναι τέτοιο θέμα, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα. Εγώ είχα προλογίσει τον κίνδυνο αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δημόσια είχα τοποθετηθεί και είπα ότι η άποψή μου είναι για συγκεκριμένους λόγους, για να μην σε επαναλαμβάνουμε, ότι δεν θα πρέπει να είναι στα ξενοδοχεία, διότι κατά αυτόν τον τρόπο πλήττεται η οικονομία του νομού και αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί οικονομία για τον νομό εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα και θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μετακίνησής τους σε άλλη περιοχή. Είπα επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε γνώση του Περιφερειάρχη. Παρόντες τότε ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλη Γρεβενών, ήταν δήμαρχοι, γιατί δήμαρχοι βεβαίως και δημοτικοί σύμβουλοι και οι λοιπές πολιτικές παρατάξεις και τοπικοί φορείς. Δεν είδα καμία, μα καμία, όχι αντίδραση, αλλά ούτε και αντιπρόταση στο ενδεχόμενο μετακίνηση των μεταναστών από τα ξενοδοχεία. Όπως και τώρα που έγινε δομή επίσημα με τα ξενοδοχεία, επίσης δεν είδα πουθενά καμία αντίδραση ή αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που εμένα με παραξενεύει, αν θέλετε, πάρα πολύ και δεν το κρύβω κιόλας αυτό το πράγμα. Θα θέλατε δηλαδή η δομή να βρισκόταν κοντά στα Γρεβενά ή μέσα στα Γρεβενά και όχι να παραμείνει εκεί σε έναν ελεγχόμενο χώρο, γιατί μου το είπαν και αυτό. Εδώ τους ελέγχουμε, μου λέγανε οι ξενοδοχοί. Ακούστε κάτι, αν τους ελέγχουν ή όχι, θα το πει ο διοικητής πλέον. Ακούστε τώρα, τα 800 αλλάξανε. Ο καθένας ο οποίος παίρνει χρήματα και είναι ξενοδόχος δεν μπορεί να πει τους ελέγχω. Ο νέος διοικητής που θα πάει, όποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, θα μας πει λοιπόν τι ελέγχεται, δεν ελέγχεται και τι έχει να κάνει και με την οικονομία της πόλης. Δηλαδή, θα το πω διαφορετικά. Έγινε μια σύσκεψη στο Βόλιο πριν από ένα χρονικό διάστημα. Με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Για το ενδεχόμενο να εξεταστεί να δημιουργηθεί εκεί πέρα η δομή αυτή. Γιατί δεν πήραμε καμία πληροφορία? Γιατί δεν μάθαμε τίποτα για τα αποτελέσματα και τα πορίσματα αυτής της σύσκεψης? Άρα λοιπόν, γιατί σε όλους τους νομούς όπου δημιουργήθηκαν δομές κλειστές είναι όλες έξω από τις πόλεις, να μην επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες σε καταλημμένα στρατόπεδα που εκεί ελέγχονται και θα ελέγχονται και υπάρχουν όλες οι προβλέψεις που πρέπει να παρθούν. Στα Γρεβενά. Δεν έχουμε στρατόπεδα. Ακούστε κάτι, θα μπορούσαν να δοθούν άλλες λύσεις. Εγώ είχα προτείνει, είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε ενώπιον όλων. Ελάτε να κάνουμε μια αντιπρόταση. Δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις. Δηλαδή η καλύτερη πρόταση για τα Γρεβενά είναι τα ξενοδοχεία. Και τα ξενοδοχεία σας απαντώ, εάν τα ξενοδοχεία αυτά δεν ετύχαινε να είναι στο σημείο που είναι, να επηρεάζουν την οικονομία όπως την επηρεάζουν, που και εγώ ενδεχομένως να μην είχα αντίρρηση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, κοιτάξτε, γιατί το παίρνουμε λάθος το θέμα. Δεν είναι το ξενοδοχείο σαν ξενοδοχείο, είναι το πού βρίσκεται, τι θα έπρεπε να εξυπηρετεί, τι δεν εξυπηρετεί και τι δυνατότητες πλέον δίνει ή δεν δίνει για την οικονομία του τόπου. Αυτό ήταν όλο το ζητούμενο. Εγώ λοιπόν δεν είδα κανέναν να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Κανέναν.
και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να ξέρουμε σε αυτό το νομό ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Να πούμε το εξής. Mm-hmm. Θεωρούν όλοι λοιπόν, οι κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης. Ο κ. Κασαπίδης βεβαίως δεν ενδιαφέρεται καν για τα γραβενά και το έχω δηλώσει και δημόσια. Γράψατε ένα tweet, ανεβάσατε ένα tweet πριν από μερικές ημέρες και λέτε γιατί να έχουμε κέντρο φιλοξενία στα γραβενά, γιατί ο Περιφερειάρχης είναι από την Κοζάνη. Μα προφανώς και mm-hmm. να σας πω και κάτι. Και ευθέως το έχω πει και δημόσια το έχω πει. Mm-hmm. Ότι καλά κάνει. Θεωρεί ότι αυτή είναι η εκλογική του βάση, από εκεί κατάγεται, μόνο την Κοζάνη πρέπει να προστατεύσει. Και αυτό προστατεύει. Και σας είπα κάτι, η σύσκεψη στο Βόλιο. Mm-hmm. Έγινε σύσκεψη προκειμένου να εξευρεθεί χώρος δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Γιατί αυτό λοιπόν ξεχάστηκε ξαφνικά, γιατί δεν προχώρησε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν να απαντήσουν όλοι ευθέως και φθαρσώς. Κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, συμμετέχουν στα Περιφερειακά Συμβούλια. Ναι, είπε προχθές όμως συνομιλώντας μαζί μου εδώ ζωντανά ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβένο, ο κύριος Γιάσος, είπε ότι αυτές είναι κεντρικές αποφάσεις. Είναι κυβερνητικές αποφάσεις. Έτσι, ακριβώς το δήλωσε επιλέξει και σας το αναφέρω. Θα σας πω κάτι. Τότε είναι καλό να διαβάζουμε ή να ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Στο Βόρειο Αιγαίο υπήρξε μια κυβερνητική απόφαση να δημιουργηθούν και στα κέντρα. Γίνανε. Αντέδρασε η τοπική κοινωνία, αντέδρασαν οι περιφερειακές. Άρα λοιπόν, μην τα αφήνουμε στην κυβέρνηση τις αδυναμίες μας, μην τις κάνουμε άλωθη, γιατί αυτό γίνεται στα γραβενά. Καμία κυβερνητική απόφαση δεν έρχεται μόνη της να πει εγώ αποφάσισα και διατάζω. Είναι πάντοτε σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς και με αυτούς που διαχειρίζονται το νομό. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν ποιοι είναι? Είναι ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Σύμβουλη κατ' εξοχήν και δευτερευόντως ο Δήμος. Όπως αντιστοίχως έγινε στο Βόρειο Αιγαίο. Ξεσηκώθηκε ο Περιφερειάρχης, καλός κακός, δεν έχει σημασία, είναι μια άλλη κουβέντα, οι τοπικές κοινωνίες και αποφασίσαν, όπως είδατε, να μην το υλοποιήσουν και να τα αφήσουν σε δεύτερο χρόνο με άλλο τρόπο και αφού η ίδια κυβέρνηση είπε 100 φορές, υποδείξτε μας τι θέλετε και πώς θέλετε. Άρα λοιπόν, καμία κυβέρνηση δεν επέβαλε τίποτα. Και θα πω στον κύριο Περιφερειάρχη ότι επειδή έχω μιλήσει με τους υπουργούς, δεν θα ήθελε να ξέρει τι έχουν πει. Για να μην κορυδευόμαστε πια. Δεν μιλάτε με τον ίδιο εσείς έτσι κατευθείαν? Όχι, να σας πω κάτι. Mm-hmm. Μιλάω με τον ίδιο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ δημόσια mm-hmm. να λέγονται πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Και όταν υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα, και σας φέρνω το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο είναι, φαντάζομαι, εφημερίδα ασχολιόταν με αυτό επί μικρό. Mm-hmm. Τι επέβαλε η κυβέρνηση τελικά? Η κυβέρνηση δεν κάλεσε 100 φορές εδώ στην Αθήνα τον Περιφερειάρχη και να κουβεντιάσουν να βρουν λύση και μάλιστα του δώσαν και χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο να στείλαμε όλες τις ενέργειες προκειμένου να υποδείξει ο Περιφερειάρχης τι ακριβώς θέλει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι 100% αρμοδιότητας τοπικής αυτοδιοίκησης. Καμία κυβέρνηση δεν επιβάλλει. Να πούμε λοιπόν και να πει ο κ. Περιφερειάρχης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλοι, ένας-ένας, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι τα ξενοδοχεία. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, υπόθηκε στην τελευταία κουβέντα που έκανα μαζί του, που δεν μπορεί κανείς να την πάρει πίσω. Δηλαδή, αν διαπραγματεύεται ένας επιχειρηματίας ο ίδιος με το κράτος, αυτό. Θα σας πω κάτι, κάνετε τεράστιο λάθος, διότι η δική μας περιφέρεια δεν έκανε καμία αντιπρόταση. Ας έρθει λοιπόν κάποιος και να πει στο βουλευτή ή στην κυβέρνηση, αλλά στο βουλευτή που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, ότι εγώ Πάτσι έκανα αυτό το υπόμνημα, έκανα αυτό το υπόμνημα μετά τα αριθμό πρωτοκόλλου και δεν μ' άκουσε κανένας. Με λόγια δεν κάνουμε πολιτική. Και δεν μαζεύουμε ψηφαλάκια με λόγια. Εγώ σας λέω το εξής. Προκαλώ και λέω το εξής. Όποιος επίσημα έχει στείλει έγγραφο σε Υπουργείο με αντιπρόταση, να μου τη φέρει εμένα να πραγματικά να του πω: έχεις δίκιο ότι η κυβέρνηση το επέβαλε. Το να βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο τοπικό και να λέμε αυτό, χωρίς να έχουμε κάνει καμία επίσημη πράξη, σας παρακαλώ πολύ, πολιτικά αλλά και νομικά, αλλά και ουσιαστικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Η δικιά σας η αντιπρόταση ποια θα ήταν? Εσείς τι θα προτιμούσατε? Εγώ είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, αν το θυμόσαστε, γιατί ήσασταν παρόν, είχα πει το εξής. Επειδή πολύ φοβάμαι ότι δημιουργούμε ένα συγκεκριμένο στάτους πλέον στα γραβενά και επειδή έχουμε την πλήρη αδιαφορία του Περιφερειάρχη όσο αφορά τον νομό γραβενών και μάλιστα τον οποίο προκάλεσα και προσκάλεσα και στην κοπή της πίτας της Νόδεου που ήταν παρόν, να μην αγνοήσει τα γραβενά, είπα λοιπόν, ελάτε να βρούμε μία αντιπρόταση για τη μετακίνηση, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται ούτε οι τοπικές κοινωνίες, ούτε οι τοπικές οικονομίες. Όμως ξέρετε, τον πρώτο λόγο για αυτά τα θέματα τον έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι ο βουλευτής. Εγώ δεν μπορώ να πω, για παράδειγμα, και στην κυβέρνηση και να υποδείξω ότι τους πάτε εκεί, διότι δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Εγώ μπορώ να τοποθετηθώ πολιτικά και να πω ότι δεν πρέπει να είναι σε ξενοδοχεία για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και άρα πρέπει να μετακινηθούν.
και οι υπόλοιποι θα πρέπει να πούνε ότι πρέπει η μετακίνηση να γίνει ή να γίνουν νέες δομές οπουδήποτε αλλού. Συνεπώς, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, ξεκάθαρα. Υπήρξε σιγή, υπήρξε αδιαφορία, υπήρξε αποδοχή, βάλαμε πλάτη σε άλλους για να μην τους πάνε στον ομό τους και τους πήραμε εμείς. Εάν νομίζουν, και να πει και ο καθένας ξεκάθαρα, θεωρούν ότι αυτή η δομή κάνει καλό στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Εγώ αυτή την ερώτηση τους έκανα. Σε όλους, ένα προς έναν. Κάνει καλό οι τοπικοί φορείς, θεσμικά, πρόεδροι επιμελητηρίων, εμπορικοί σύλλογοι, επικεφαλής πολιτικών παρατάξεων, θεσμικοί. Να πούμε ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, εγώ το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν πείτε ξεκάθαρα ότι αυτό ωφελεί, και εγώ μαζί σας είμαι, εγώ εκπροσωπώ τον νομό. Εμένα η υπόψη μου όμως είναι ξεκάθαρη από την αρχή. Δεν εξυπηρετεί τον νομό, θα δημιουργήσει και έχει ήδη δημιουργήσει, θα δημιουργήσει σε βάθος χρόνου μεγάλο πρόβλημα. Ήδη παίρνουμε τη ρετσινιά σε εισαγωγικά της δομής και μάλιστα σε ξενοδοχεία, που αν δείτε, σας είπα και επαναλαμβάνω, στα 28 είμαστε ο μόνος νομός που έχει ξενοδοχεία, κανένας άλλος νομός. Άρα λοιπόν, εκεί τι, οι ξενοδόχοι δεν θέλανε, εκεί ήταν οι κουτί, ή εκεί ήταν πιο έξυπνοι και του διαχειριστήκανε σωστά το θέμα και εμείς το αφήσαμε στο έλεος του Θεού? Μήπως αυτοί λειτουργούσαν τα ξενοδοχεία τους και χωρίς την έλευση των μεταναστών? Οπότε σκέφτηκαν οι δικοί μας. Μπορεί σε εκείνες τις περιοχές, λέω εγώ έτσι, μια υπόθεση κάνω, τα ξενοδοχεία τους να δούλευαν έτσι κι αλλιώς. Τώρα εδώ τα δικά μας είχαν πάψει να λειτουργούν. Να σας πω κάτι. Άμα δείτε τις περιοχές, δεν είναι και πλέον τουριστικές. Πείτε μου εσείς σε ποια τουριστική. Άμα δείτε τις δομές. Τις έχω μπροστά μου. Βλέπω. Ναι. Πείτε μου εσείς ποια είναι η τουριστική περιοχή. Βόλο. Βέρεια. Τοπική κοινότητα. Στη Βόλβη. Το Βόλο, παράδειγμα, που είναι τουριστική περιοχή. Πού τους βάλανε? Στις Σέρες. Εγκαταστάσεις Μόζας, λέει εδώ πέρα. Βλέπω Καλπάκι στα Δολιανά, στην Εθνική Οδό Καλπακίου Συνόρων. Αγαπητέ Μιμή, είναι ή μη τουριστικές περιοχές ή έξω από τους νομούς. Συνεπώς λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, άπαξ διαπαντός. Στα Γρεβενά υπάρχει ένα πρόβλημα, κατά την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, που έχει να κάνει με την οικονομία του νομού. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, ποιος να μιλήσει για τη Βασιλίτσα, ποιος να μιλήσει γι' αυτό, όταν δημιουργούμε μια δομή πάνω στα ξενοδοχεία και κανένας δεν μιλάει? Εγώ όμως θέλω να προσκαλέσω όλους και να πω το εξής. Θα έρθει νέος διοικητής. Θα εκπονήσει κάποιο σχέδιο, θα δει κάποια πράγματα. Ας ομονοήσουν και οι υπόλοιποι και ας πούν ξεκάθαρα την άποψή τους και να μην το ρίχνουν στην κυβέρνηση. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και σας είπα το εξής. Με τον Περιφερειάρχη μίλαγε στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν επέβαλε τίποτα η κυβέρνηση. Του έδωσε όσο χρόνο ήθελε. Καμία κυβερνητική πολιτική δεν υπάρχει πάνω σε αυτό. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, συζητάει και μπορώ να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι ο μόνος νομός, η μόνη περιφέρεια που απεδέχθη ένα στάτους και γι' αυτό έγιναν, ήταν μόνο τα Γρεβενά. Και όποιος έχει κάνει αντιπρόταση επίσημη και την έχει καταθέσει οπουδήποτε, τον προκαλώ να τη δημοσιοποιήσει και να την υποστηρίξω με χίλια εγώ. Αλλά μην λέμε απλά λόγια. Αυτές οι δομές θα συνεχίσουν για πολύ καιρό την λειτουργία τους? Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Βουλευτά? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δεν μπορεί κανείς να έχει μια σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή του τι μελιγενέστε. Και επειδή οι κίνδυνοι είναι πολλοί και ξέρετε κάθε φορά. Ουδέν μονιμότητα του προσωρινού και καθένας δίνει άλοθη. Εγώ γι' αυτό έλεγα τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο: μην αποδεχτείτε ένα καθεστώς, αλλά φροντίστε, διότι αυτά που θα έρθουν μπορεί να είναι χειρότερα και να μην μπορεί να κάνουμε πίσω. Άρα, συνεπώς, πάρτε θέση τώρα. Νομίζω το θυμόσαστε αυτό, το επιβεβαιώνετε και εσείς ότι το είχα πει. Είναι ακριβώς ότι δημιουργείς ένα καθεστώς. Και αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε το πρώτο, που είναι ότι τα Γρεβενά έχουν δομή. Βεβαίως, παρότι δημιουργήθηκε δομή στα Γρεβενά, μπορεί και τώρα και θα γίνει, και μόλις με το καλό περάσει το πρόβλημα, τι καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι πρώτη προτεραιότητα, παρότι επικοινωνώ ήδη και για αυτό το θέμα με τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν θα επιτρέψω να συνεχίσει να είναι στα ξενοδοχεία. Είτε κάποιοι θέλουν να είναι μαζί μου, είτε κάποιοι θέλουν να είναι ουδέτεροι, είτε και κάποιοι θέλουν να είναι απέναντι. Θεωρώ ότι η οικονομία της πόλης και της περιοχής δεν μπορεί να στηριχθεί από αυτή την ιστορία, του αντίον γίνεται τεράστιο κακό. Και την πολιτική την οποία έχω προλογίσει από την αρχή της θητείας μου και συνεχίζω και δημόσια έχω καταθέσει, θα τη συνεχίσω και στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πάτση, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Σίγουρα μένουμε σπίτι. Ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας, τώρα ολοκληρώνοντας την κουβέντα. Κοιτάξτε, το μήνυμα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Μην
υπερβάλλουμε αυτούς, μην πάμε στη λογική τα ξέρουμε όλα, εμάς δεν μας ακουμπάει. Ό,τι συμβαίνει γύρω μας μπορεί να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα, ακόμα και αν θεωρούμε ότι τα μέτρα ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να είναι λίγο υπερβολικά, είναι προληπτικά και είναι για το καλό μας. Κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Νομίζω οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τεράστια σοφία και μας δείχνουν το δρόμο. Θα έχουμε επέκταση της διάρκειας μέχρι τις 6 Απριλίου ήταν τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις. Πιστεύετε ότι θα επεκταθεί και άλλο αυτό το μέτρο? Κοιτάξτε, ειδικός δεν είμαι, αλλά η αίσθησή μου, αν θέλετε, και από τις κουβέντες οι οποίες γίνονται είναι ότι βεβαίως θα επεκταθεί. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί παρακολουθούν μέρα με την ημέρα το πώς ο ιός αυτός αυτή τη στιγμή κινείται στην ελληνική επικράτεια, τι προβλήματα μας δημιουργεί. Αν δεν έχουμε κάποια μεγαλύτερη έξαρση που τα απευχόμεθα όλοι, νομίζω ότι θα κρατήσουμε αυτά τα μέτρα μόνο και μόνο για να αποσοβήσουμε το κίνδυνο. Ξέρετε, μόνο η καραντίνα διαρκεί 14 μέρες, είναι υποχρεωτική. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο σε κάθε των περιπτώσεων, ακόμα και αν δεν έχουμε έξαρση των κρουσμάτων. Θέλω να πιστεύω για το καλό της οικονομίας ότι θα κρατήσει λιγότερο. Από τη μεριά μου, είμαι σε επικοινωνία και με επαγγελματίες και προωθώ θέματα τους, κλαδικά εννοείται, προς την κυβέρνηση. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα και του κτηνοτροφικού τομέα, ο οποίος επίσης και αυτό το έχω προωθήσει, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει μέρημνα, να επιδείξει μια μέρημνα για τους κτηνοτρόφους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ξέρετε, είναι αλυσιδωτές οι επιπτώσεις στην αγορά. Δεν αφορούν έναν, αφορούν όλους γύρω, διότι όλοι με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε με ένα επάγγελμα. Και αυξάνονται και οι ΚΑΔ που πρημοδοτούνται, που εντός βοηθούνται, ναι. Οι αρμόδιοι υπουργοί, και έχω μιλήσει, σας είπα, και με το Μαξίμου, οι αρμόδιοι υπουργοί επιμελούνται καθημερινά το πρόβλημα αυτό, το γνωρίζουν και προσπαθούν να εντάξουν όλο και περισσότερες κατηγορίες. Mm-hmm. Όποιος, κάποιες κατηγορίες που είναι απ' έξω, έχω πει και στα αρμόδια στους ανθρώπους ότι βάλτε τα συνδικαλιστικά σας όργανα να στείλουν προτάσεις και να επισημάνουν κάποιες κατηγορίες που ενδεχομένως μένουν απ' έξω, ούτως ώστε να μπορούμε να τις προωθήσουμε, γιατί ξέρετε, δεν τα ξέρουμε και όλα. Και μάλιστα σε μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίζει 10 πράγματα ταυτόχρονα, μείζονος σημασίας, ενδεχομένως κάποια σου ξεφεύγουν. Να είμαστε όλοι σε μια συνέργεια και σε μια επικοινωνία, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Το μένουμε σπίτι, δεν το συζητάμε καν. Έτσι. Να προστατεύσουμε τη μετακίνηση στα Γρεβενά για το νοσοκομείο μας, για να μπορεί να παρέχει καλές υπηρεσίες, αν ομιγένεια το χρειαστεί. Συνεπώς πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και όποιοι δεν αυτοπεριορίζονται, γι' αυτό υπάρχει και αστυνομία. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε. Εγώ. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά στο μέλλον. Και σύντομα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.